αν κανένας διαβάσει τους εισηγητές μάλλον των προϋπολογισμών όλων των χρόνων, αλλά ιδιαίτερα των τελευταίων, θα αρχίσει να γελάει κυριολεκτικά. Αν είναι αντικειμενικός και όχι πορωμένος. Τα ίδια όλοι. Είναι αναπτυξιακός, είναι κοινωνικά δίκαιος, ακόμα και στην κρίση, ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Είναι προϋπολογισμός για όλους. Ε? Ανέκδοτο μεγάλο. Υπεράνω τάξεων, όλοι θα κερδίσουν. Λες και ζούμε σε καμιά κομμουνιστική κοινωνία δηλαδή. Αυτά λέτε, όλοι σας. Και αυτά λέγατε. Όμως το χαρακτηριστικό των προϋπολογισμών, κύριε Τσακαλώτε, ό,τι και να πείτε, λέω κύριε Τσακαλώτε, ό,τι και να πείτε, το χαρακτηριστικό των προϋπολογισμών μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και των κυβερνήσεων που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα. Πάντα. Ακόμα και σε περιόδους καλύτερες. Είναι ταξικός. Και σκληρός ταξικός. Γιατί είναι σκληρός ταξικός? Γιατί αυτό εξαρτάται από τη φιλοσοφία που έχει ο καθένας, ποια είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Όλοι σας λέτε ότι είναι το κεφάλαιο και εμείς λέμε ότι είναι οι εργαζόμενοι. Η παραγωγή του πλούτου. Επομένως, ας σταματήσει λίγο όλη αυτή η συζήτηση. Ποιο είναι το μότο της κυβέρνησης και όχι μόνο. Ποιο είναι η μαγική λέξη, θα έλεγα. Είναι η ανάπτυξη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει κύριε Σκυλακάκη για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να πει ότι δεν είναι ανάπτυξη, είναι ανάκαμψη. Δεν έχει καμία σημασία βέβαια. Αλλά όλοι σας και το κοινάλ μαζί μιλάτε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Τι είναι η ανάπτυξη? Απρόσωπη, αταξική? Είναι καπιταλιστική ανάπτυξη? Ναι ή όχι? Συμφωνείτε? Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ως αυθεντικός ιδεολογικός εκφραστής, αυθεντικός, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι αυθεντικοί, υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, αλλά είναι αυθεντικοί και αυτοί, του καπιταλισμού υπόσχεται ανάπτυξη που θα έρθει μέσα από τις επενδύσεις για όλους, που θα αυξήσει το ΑΕΠ και που θα ζήσουν και οι εργαζόμενοι καλά και εμείς καλύτερα. Ε? Με 300 ευρώ το μήνα. Αυτά λέει, που θα ωφεληθούν οι πάντες. Μύθος. Αυτός ο μύθος, κόφτε τον, το λέω λαϊκά. Σταματήστε. Γιατί είναι μύθος. Δεν μπορεί να πιστεύει κανένας εργαζόμενος ότι θα μπορέσει αυτός ποτέ να ζήσει καλύτερα μέσα στην καπιταλιστική ανάπτυξη, ανεξάρτητα το τι ψηφίζει και το τι μπορεί να πιστεύει. Γιατί το ίδιο η ζωή το αποδεικνύει, ότι ανάπτυξη έχουμε χάνει, ύφεση έχουμε χάνει, κρίση έχουμε τσακίζεται, ανάκαμψη έχουμε πάλι, του λένε υπομονή και ούτω καθεξής. Το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ πακέτο πάνε. Τώρα γίνεται και η μάχη, ξέρετε, της σοσιαλδημοκρατίας, που είναι η εφεδρεία του αστικού συστήματος. Επικεντρώνουν την αντιπαράθεση στη μορφή διαχείρισης της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Ενώ τη στρατηγική δεν αμφισβητούν. Τι λένε? Είστε ανίκανοι να διαχειριστείτε τι όμως? Την καπιταλιστική ανάπτυξη. Την καπιταλιστική ανάπτυξη η οποία γίνεται με βάση τους νόμους του συστήματος. Και αυτό δεν μπορεί να το κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα και του Κινάλ. Υπάρχουν οι σιδερένιοι νόμοι του συστήματος που λένε ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση του κεφαλαίου. Ανάπτυξη σημαίνει λιτότητα. Και προσπαθείτε λοιπόν να δημιουργήσετε την αίσθηση ότι το πρόβλημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά είναι και η Νέα Δημοκρατία. Και ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Ότι δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Θα πω παρακάτω ορισμένα πράγματα και βάζουμε το ερώτημα. Άγνοια ή συγκινητή παραπλάνηση? Εμείς λέμε το δεύτερο. Κοροϊδεύετε και δημιουργείτε ψεύτικες ελπίδες, ενώ οι περισσότεροι ξέρετε για ποιους λόγους, ας το κρίνει ο καθένας, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Και θα έλεγε κανένα, μα τι λέει το κουκουέ τώρα, παλαβομάρες? Για πέστε μας λοιπόν όλοι σας,
όλα τα πολιτικά σχήματα, ας πάρω την Ευρώπη, μην πάρω όλο τον κόσμο, που κυβέρνησαν, είτε ήταν δεξιά, όπως λένε, είτε ήταν κεντροδεξιά, όπως λένε, είτε ήταν αριστερό κεντροδεξιά, που είναι ο Καμένος, έφυγε, είτε ήταν μείγματα στρατηγικοί, ακολούθησαν την ίδια ή όχι. Σήμερα που εσείς υμνείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους, μας κοροϊδεύετε. Τα ίδια δεν κάνουν. Τι κάνουν δηλαδή διαφορετικά? Ποια είναι η διαφορά? Και αρχίζει ο καυγάς, ότι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δίνει ψίχουλα, ενώ εμείς δίνουμε μια φέτα ψωμί. Και σας ρωτάω, ζει ο άνθρωπος με μια φέτα ψωμί? Αυτό είναι το διακύβευμα και το δίλημα της εποχής? Αν θα είναι λιγότερο ή περισσότερο νηστικός? Και σας ξαναρωτάω, από πού το δίνετε? Από την τσέπη σας? Από πού το δίνετε? Από τη φορολογία του κεφαλαίου? Ποιος τα πληρώνει αυτά? Τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι που έχουν λίγο παρακάνω εισόδημα. Και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με παλιότερα ΠΑΣΟΚ και με Νέα Δημοκρατία και με Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ανάπτυξη λοιπόν. Βεβαίως υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη. Και ξέρετε κάτι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα. Υπάρχει ο κύκλος της καπιταλιστικής οικονομίας, ο οποίος κύκλος λέει ανάπτυξη, ύφεση, κρίση, ανάκαμψη, ανάπτυξη. Μαρξιστική ανάλυση. Εκτός αν κανένας είναι αδιάβαστος ή μην πω ηλίθιος και δεν το δέχεται αυτό. Αν δεν το δέχεται, ας παρακολουθήσει τις εξελίξεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι έτσι, δεν είναι? Είναι. Ευτυχώς που συμφωνούμε, που τουλάχιστον συμφωνείτε σε αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι, από πού προέρχεται η ανάπτυξη? Εδώ λοιπόν χωρίζουν τα στέρφα από τα γαλάρια που λέμε εμείς στο χωριό. Εδώ, κάνε μετάφραση Γιώργο, ναι. Τα στέρφα από τα γαλάρια. Να, ο πρόεδρος το καταλαβαίνει. Εδώ ξεχωρίζουν. Από πού λοιπόν έρχεται η ανάπτυξη? Εμείς τι λέμε? Η ανάπτυξη έρχεται από την ένταση της εκμετάλλευσης, από την κλιμάκωση της εταιριατικής επίθεσης. Τα κέρδη δηλαδή, για να το πω έτσι, και η ανάκαμψη και η ανάπτυξη έρχονται από την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θα μας πείτε, μα τα μηχανήματα κλπ. Σε ρωτάω. Αν σταματήσουν αύριο όλοι οι εργαζόμενοι να δουλεύουν, θα δουλέψουν τα μηχανήματα? Το έχω ξαναπεί. Ακόμα και τα ρομπότ που έχουν βγάλει, θα δουλέψουν? Άμα πάθει βλάβη, ποιος θα την επιδιορθώσει? Το άλλο ρομπότ? Όχι. Άρα η παραγωγική δύναμη είναι οι εργαζόμενοι. Και άρα για να βγουν κέρδη, δεν μπορούν να βγουν από τα ξερά μηχανήματα ούτε από τις κομπίνες και τις εξυπνάδες των καπιταλιστών. Βγαίνουν από την αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα. Και εδώ είναι που μας χωρίζει χάος και με εσάς και με όλους τους υπόλοιπους. Δεν άκουσα κανένα να το πει αυτό. Ότι η ανάπτυξη και επί ΣΥΡΙΖΑ, που δεν υπήρχε, αλλά δεν έχει σημασία, και επί όλων των κυβερνήσεων, προέρχεται από το τσέπωμα της υπεραξίας των εργαζομένων. Δεν το λέτε. Δεν το λέτε, γιατί αν το λέγατε, δεν θα μας λέγατε ότι μπορείτε να κάνετε καλύτερη διαχείριση. Δεν γίνεται να κάνεις καλύτερη διαχείριση. Αυτό είναι αντικειμενικό. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι έκαναν τα μνημόνια? Ποια ήταν τα πρώτα μέτρα που πήραν? Ποια ήταν? Τσάκισαν ό,τι κατακτήσεις είχαν οι εργαζόμενοι. Ναι ή όχι? Τα πρώτα πακέτα που ήρθαν από όλες τις κυβερνήσεις ήτανε μείωση μισθών, συντάξεων, ημερομισθείων, μείωση δηλαδή της αμοιβής της εργατικής δύναμης. Γιατί το κάνανε? Μισούν ή είναι ηλίθιοι? Γιατί ξέρουν ότι αν δεν μειωθούν όλα αυτά, δεν θα βγάλουν μεγάλα κέρδη. Άρα πρώτο θέμα είναι αυτό. Και μάλιστα σε ποια εποχή, θα λέγε κανένα? Δε, κρίμα. Κρίμα λέω για ανθρώπους που έπρεπε να σκέφτονται. Σε ποια εποχή? Θα το απαντήσω παρακάτω. Δεύτερον, για να υπηρετηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε και πριν, αλλά τώρα επιταχύνθηκε και με τα μνημόνια και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα απογειώνεται με τη Νέα Δημοκρατία, που λέει τα εξής. Πρώτον, φορολογικά κίνητρα. Σε ποιος μιλάτε αλήθεια? Τι κάνετε όλοι? Λέτε μειώνω τη φορολογία. Ποιον?
Ποιον μειώνατε φορολογία? 45% ήταν η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου πριν το 90. Πόσο την πήγατε? 23-24 ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο δεν είναι? 21 η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι είναι και μεγάλη. Οι καημένοι ρε να πληρώσουν και φόρους. Πω πω, θα βγουν στη ζητιανιά. Δεύτερον, εσείς τι κάνατε? ΣΥΡΙΖΑ μειώνει το φόρο των διανεμωμένων κερδών. Ναι ή όχι, από 15-11%. Ήταν τα πρώτα μέτρα που βγήκαμε από το μνημόνιο για το λαό. Θα ήταν, ε? Διανεμόμενα κέρδη έχουν εργαζόμενοι, μικροαυτοαπασχολούμενοι κλπ. Το μείωσε και έρχεται η Νέα Δημοκρατία στο 5% και πανηγυρίζει. Μειώσαμε, λέει, τους φόρους. Τι άλλα ήρθαν? Νέα χωροταξικά κίνητρα. Νέα πολεοδομικά κίνητρα. Τα πάντα. Σερβίρισμα στους ιδιώτες. Μπιρ παρά, που λένε. Και είναι και το Ταμείο της Ανάκαμψης που το χειροκροτήσανε όλοι εδώ. Και επειδή για το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνήθως παίζει ένα παιχνιδί, έχει παρελκόμενα. Τα ξέρετε. Μίλησε και ο κύριος Δραγασάκης ότι εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης, ποιο Ταμείο Ανάκαμψης? Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σιδερένιες, κυριολεκτικά σιδερένιες ρυθμίσεις για το πώς θα δοθούν τα χρήματα. Ακόμα, θα το ξαναπώ, και για τη σχολή δικαστών έχει 13 προϋποθέσεις για να πάρεις χρήμα. Και η βασική και η μεγαλύτερη είναι επιχειρηματική όμιλη. Εκεί θα πάει το Ταμείο Ανάκαμψης, εσείς θα κάνετε δηλαδή. Άμα, τι θα το κάνετε, θα το αλλάξετε? Πώς? Ναι, λοιπόν, 1914. Η ελπίδα έρχεται, η Ευρώπη αλλάζει. Τα ίδια λέτε και τώρα. Αλλά ξέρετε, τώρα άμα τα λες δύο φορές, το δεις εξαματίνου καντροσοφού. Αυτό λέτε. Τι θα αλλάξετε, είναι σιδερένιο, νέο μνημόνιο είναι. Τι είναι, νομίζετε? Δεύτερον, ποιος θα το πληρώσει? Τα δανεικά από εκεί, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επιχειρηματίες, θα τους αυξήσετε τους φόρους? Όχι. Θα τα πληρώσει ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό λέμε ότι είναι νέο μνημόνιο. Και πολλά άλλα. Δεν θέλω να τα πω. Τρίτο θέμα, ιδιωτικοποίησεις γενικευμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στα κεραμίδια. Με συγχωρείτε, 17 αεροδρόμια, ποιος τα πούλησε? Μπορεί να μας απαντήσετε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΟΣΕ ποιος τον πούλησε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Την περιουσία του ελληνικού λαού, δημόσια περιουσία του λαού δεν είναι. Ποιος την έβαλε στο υπερταμείο 99 χρόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Απαράδεκτο γι' αυτό. Τι έκανε? Το αποδέχτηκε και το χειροκρότησε πλήρως. Ιδιωτικοποιήσεις λοιπόν. Μεγάλες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Δεν θέλω να πω παραδείγματα γιατί δεν έχω. Τελειώνει ο χρόνος. Τρίτο θέμα. Μείωση κοινωνικών δαπανών. Αυτά έλεγαν τα μνημόνια. Γιατί η μείωση? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να εξοικονομηθούν χρήματα και να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και μην μας λέτε τώρα ιστορίες μαγρίους. Πόσα νοσοκομεία κλείσατε? Όλοι σας. Πόσο μειώσατε τις δαπάνες για την υγεία? Όλοι σας. Μην μας λέτε τώρα και μας κάνετε τον αδιάφορο. Εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα προπαγάνδα άλλου είδους. Και ανοίξατε το δρόμο για την επιχειρηματική δράση στην παιδεία, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, παντού. Αυτά κάνατε. Για ποιο λόγο? Για να έχουν καλύτερες υπηρεσίες οι εργαζόμενοι? Τι, πληρώνοντας 50, 100, 200 σε όλους τους τομείς για να κάνουν τα παιδιά τους αυτά που είναι στοιχειώδη και όχι πολυτέλεια σήμερα? Όχι. Τα κάνατε για να κερδίσουν και να επενδύσουν οι επιχειρηματικοί ομιλιά Αλφα Μπανκ. 2000, αν δεν κάνω λάθος, 9 ή 10. Τι πρότεινε στους επιχειρηματίες? Επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Και είχαν δίκιο από την πλευρά τους. Εδώ λοιπόν να κάνουμε ένα, πώς το λένε, ένα διάλειμμα. Αυτή την πολιτική που περιέγραψα, την ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις ή όχι? Όλες. Και της Νέας Δημοκρατίας, και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, και τι άλλο είχατε, Κινάλ, Καρατζαφέρη, έχουμε χάσει το λογαριασμό δηλαδή, και της προοδευτικής κυβέρνησης που ζητάνε οι ΣΥΡΙΖΕΗ, που είχε, αυτή δοκιμάστηκε με τον κύριο Καμένο. Ήτανε προοδευτική, αριστερή, μόνο σοσιαλιστική δεν είπαν ότι είναι. Δεύτερο, κρατικός προϋπολογισμός, είπατε, θα το πω τώρα, παρότι το εκτιμά τον κύριο Ρυσόπουλο. Τι λέτε, όχι μόνο εσείς, το λένε κι άλλοι. Ο κρατικός προϋπολογισμός, λέει, καθορίζεται από τις κοινωνικές ανάγκες, έλεος.
Έλεος θα πάμε στο πιο ψηλό σημείο να πέσουμε. Μάλιστα. Θα πάρουμε τα νούμερα, τις κοινωνικές ανάγκες. Ποιος πληρώνει? 95% της φορολογίας το πληρώνουν οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Ναι ή όχι? Έτσι δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα? Είναι έτσι ή κάνω λάθος εγώ? Δεν ακούει. Είναι έτσι? Πληρώνει το 95%. Πόσο πληρώνουν αυτοί που έχουν πάνω από το 60% του ΑΕΠ? Υπολογίζουν, δεν ξέρω Νίκο αν κάνω λάθος. Αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Ποιος το πληρώνει? Πόσο πληρώνουν? 5%. Λέτε φοροαπαλλαγές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εδώ μιλάμε, έχουμε χάσει και την αριθμητική, την κλασική. Τι λέει? 50 δις, 3,5 δις περισσότερα. Από πού είναι αυτά? 57% ή έμεση φόροι? Η έμεση φόροι είναι η πιο αντιλαϊκή. Δεν θέλω να πω να χρησιμοποιήσω. Ένα πακέτο τσιγάρα είναι το ίδιο για ένα εργαζόμενο με έναν που έχει 10 και 20 και 30 και 100 χιλιάδες εισόδημα? Όχι. Είναι η πιο αντιλαϊκή φόροι. Δεύτερο, λέτε ότι είναι, καθορίζουν οι κοινωνικές ανάγκες και ή είναι στάσιμοι, στάσιμες ή μειώνονται όλες οι κοινωνικές ανάγκες. Υγεία, παιδεία και μια δεν είναι εδώ κυρία Κεραμέως, να πάει στη Φιλαδέλφεια, να πάτε όλοι. Και όχι μόνο, να δείτε τάξη του 2021. Σε κοντέινερ, ο ένας πάνω στον άλλον, να παγώνουν και να βράζουν, να παγώνουν το χειμώνα και να πηγαίνετε να τη δείτε. Να δούμε τι παιδεία έχετε. Γιατί δεν έχετε λεφτά να δώσετε εκεί, πού σας περισσεύουν? Εδώ οι όμιλοι θα αρχίσουν να γκρινιάζουν. Ολοκληρώστε σιγά σιγά. Τελειώνω. Πρόοδος και ευημερία είναι το σύνθημα. Μάλιστα. 27% των συνταξιούχων 470 ευρώ. Πάρτε εσείς. Θα ζήσετε. 38% 580 καθαρά. Εγγεγραμμένοι άνεργοι 987.763. Επιδοτούνται 104.000. Ένας στους 11. Οι άλλοι πώς ζουν? Αυτή είναι η ευημερία σας, του καπιταλισμού. Μερική απασχόληση. Από 12% το 9, 30%. Πετύχαμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, κύριε τα καλό του. Το λέω τώρα, φαντάζομαι δεν θα παραξηγείτε. Αυτό έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να περάσουμε τουλάχιστον σε 30%. Σε αριστική απάντηση, τι σημαίνει αυτό? 200-300, έχεις σήμερα, αύριο δεν έχεις και εγγράφεσαι και ως εργαζόμενος. Αν δουλεύεις μια φορά την εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόοδος. Πρόοδος είναι, κυρίες και κύριοι, θειασότες του καπιταλισμού, το 1921 να κατοχυρώνεται το 8ωρο και το 2021, 100 χρόνια μετά, το 10ωρο και το 12ωρο. Μπράβο σας. Τα υπόλοιπα αύριο, κύριε Παφίλη, στη Δευτέρα. Και τελειώνω. Αφήστε με τώρα, δεν γίνεται. Τελειώνω. Ποια είναι η πρόοδος? Λοιπόν, διαβάζω. Κάτσε να μην βλέπετε κιόλας και το μαντέψετε. Η φετινή λίστα των δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό ρεκόρ 2.755 ανθρώπων, οι οποίοι συγκεντρώνουν στα χέρια τους συνολικά 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν πέρσι διέθεταν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ποιο είναι το δίλημα λοιπόν σήμερα? Είναι αδυσόπιτο. Ό,τι και να κάνετε. Ανεξάρτητα αν κυριαρχεί ο καπιταλισμός παντού. Ποια είναι η διέξοδος? Μπορείτε να δώσετε διέξοδο? Παντού χρεοκοπεί το σύστημα. Εδώ πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι γιατί δεν δίνουν τις πατέντες. Το καταλαβαίνετε? Δεν δίνουν πατέντες ενώ κερδίζουν 65.000 δολάρια το λεπτό. Δεν δίνουν για να εμβολιαστεί ο κόσμος, να παραχθούν. Λέω ένα ακραίο που δεν είναι μόνο το ακραίο παράδειγμα. Το δίλημα λοιπόν είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, ό,τι και να πει κανένας. Γιατί άλλη εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Είναι αντικειμενικό. Και το δίλημα δεν είναι πρόοδος ή συντήρηση, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το σύνθημα έχει χρεοκοπήσει από τότε που το έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Το επαναλαμβάνετε κι εσείς, είναι αδιέξοδο και είναι ο δούριος ύπος του εργατικού λαϊκού κινήματος για να ανατρέψει τον καπιταλισμό. Αυτό είναι. Τι του λέτε? Ότι με σχέσεις παραγωγής καπιταλιστικές, με ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Με. Εμείς θα τον κάνουμε τον καπιταλισμό ανθρώπινο. Άρα το δίλημα είναι χαμοζωή ή, πώς την είπε Λεωνίδα, ζωή είναι αυτή? Ή
αξιοποίηση των πρωτοφανών δυνατοτήτων σε όφελος της κοινωνίας και των παραγωγών του πλούτου. Το δίλημα είναι τα μέσα παραγωγής στα χέρια αυτών που παράγουν Παφίλη, ή στα χέρια αυτών που τους εκμεταλλεύονται. Δεν πάει άλλο. Τέλειωσε. Σας παρακαλώ. Τέλειωσε. Βάλτε τελεία εντελώς. Το δίλημα είναι σχεδιασμός για το λαό ή σχεδιασμός για την λίστα Φόμπς και τους συνεταίρους. Εσείς είστε με τη λίστα Φόμπς και τους συνεταίρους. Όλοι σας. Άλλοι συνειδητά και άλλοι έχοντας αυταπάτες. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Επομένως, τέλειωσα. Επομένως, εμείς λέμε στο λαό, αυτός μπορεί, μόνον αυτός, ενωμένος ταξικά, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει, και μαζί με το ΚΚΕ, και το δίλημα είναι ανατροπή ή υποταγή. Και να ακολουθήσει το δεύτερο. Ευχαριστώ.